με πέντε πόντου χιόνι στα βόρεια ορεινά προάστια τη Αθήνα, ελαφρέ χιονοπτώσει στα ορεινά και άφθονο χιόνι σε φλόρινα, κόνιτσα κλπ. Δηλαδή σε περιοχέ όπου θα ήταν ανώμαλο να μην είχε χιονίσει αυτή την εποχή, οι αρχέ και οι μετεωρολόγοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μα εμφανίσουν ότι ήρθε το τέλο του κόσμου. Οι μετεωρολόγοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να τραβήξουν επάνω του τα φώτα τη δημοσιότητα αφού οι περισσότεροι από αυτού θα είναι υποψήφιοι βουλευτέ στι ερχόμενε εκλογέ. Οι δε κρατικέ αρχέ, με εντολέ τη κυβέρνηση, προσπαθούν να δείξουν ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη. Όμω η κακοκαιρία Μπάρμπαρα δεν διαφέρει σε τίποτα από κακοκαιρίε περασμένων ετών και δεκαετιών και σίγουρα δεν συγκρίνεται με τις καταστάσεις του 2021 και 2022 όταν χιόνισε κανονικά και διαλύθηκε η χώρα. Προληπτικά πάντως λαμβάνονται μέτρα από την τροχέα σε ορισμένους δρόμους για να μην υπάρξουν ατυχήματα, κυρίως λόγω των σφοδρών ανέμων και του παγετού. Να σημειώσουμε ότι πουθενά αλλού με εξαίρεση ορισμένες περιοχές της Βόρειας Αττικής δεν υπάρχει κάτι το έκτακτο. Εκτός αν είναι έκτακτο το ότι χιονίζει στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και στον Ιμητό και έχει 20 πόντους χιόνι, ενώ στις κορυφές του Πάρνασσου έχει 30. Φυσικά και ανεξάρτητα με το αν φυσάει, χιονίζει ή έχει ζέστη, το σύστημα υποδομών της χώρας, η ΔΕΗ και η ΔΔΕ, έχει καταρρεύσει. Διακοπέ ρεύματο στο γραμματικό, το καλέτζι, τον μαραθώνα, τα μέγαρα, τα βίλια, την Ινόη, καθώ και σε περιοχέ στην Εύα και την Σκόπελο. Φυσικά έπεται συνέχεια. Στην Εύα, στην κοινότητα Μίστρου, στη θέση Μαυρόπουλο, έχει καταρρεύσει το δίκτυο τη ΔΕΗ με αποτέλεσμα το χωριό να έχει μείνει χωρίς ρεύμα.